Ολυμπιακού, τη ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ. Εκπαιδεύονται φωνάζοντα συστήματα υπέρ του φασισμού και του ναζισμού. Κύριε Παπαδάκη, σας θυμίζω την ανεπίτρεπτη δήλωση του κ. Σαμαρά ότι ΣΥΡΙΖΑ και τρομοκρατία πάνε χέρι-χέρι. Έτσι. Λοιπόν, πολύ εύκολα. Τώρα είμαι στα πλαίσια τη νομική εκπροσώπηση Χρυσή Αυγή, γιατί ποτέ ασχολείται με πολιτική. Μα συγχωρείτε. Δηλαδή. Μα έχετε και εμά ω δεκόρ σε μια πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Μπορείτε, μπορείτε, όχι, μπορείτε, όχι, δεν μπορούμε. Όχι. Αυτά είναι για το δικαστήριο. Όταν κλείσει τη συνέντευξη με τον σύνεγγο, να συζητήσουμε για το φασισμό όσο θέλετε. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Να εξηγήσω την αντίδρασή μου. Βεβαίως να την εξηγήσετε. Λοιπόν, έχω βαρεθεί να βλέπω δικηγόρους να παριστάνουν, δεν έχουν καμία σχέση με τον φασισμό, αλλά να υπερασπίζονται τους κορυφαίους του φασισμού. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι καινούριος συνήγορος του Κασιδιάρη, χθεσινός. Το είπα, πει, το και είναι συνήγορος του Μιχαλολιάκου και του Παπά και του Λαγού εξ αρχής, που σημαίνει ότι είναι ο έμπιστος των αρχηγών. Αυτό του αρχηγού ακριβώς του είπαμε και το ρωτήσαμε. Και αποκλείω η αλλαγή του. Λοιπόν, εγώ αποκλείω ο Μιχαλολιάκος, που είναι ναζιστής με τη βούλα, να επέλεξε ως δικηγόρο κάποιον ο οποίος να είναι ιδεολογικά άσχετος με το φασισμό. Εκείνος δήλωσε λοιπόν, αντίθετος. Ναι, εγώ λέω με την κοινή λογική. Ναι. Εκείνος λίγο και πριν το δεύτερο αντίθετος. Που θέλω να πω είναι ότι πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στα θέματα που είναι υπόθεση αρμοδιότητας των δικαστηρίων και στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, οι ιδέες, όσο και απεχθείς κι αν είναι, και οι ιδέες του ναζισμού είναι απεχθείς, διότι έχουν εφαρμοστεί στην πλάτη του ελληνικού λαού, με Δίστομο, με Χαϊδάρι, με Κεσαριανή, με. Πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδέες. Αλλά οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να αξιολογούνται και να διώκονται με βάση τα εργαλεία του ποινικού νόμου. Και ο κύριος Ζήκας, δεν έχω προσθέσει τίποτα περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ.